Από Δευτέρα η κατάθεση στην Βουλή του νόμου για το νέο μόνιμο φόρο ακινήτων που αντικαθιστά το έκτακτο χαράτσι μέσω της ΔΕΗ. Αν και αλλαγές γίνονται ως το παραπέντε, οι βασικές διατάξεις έχουν κλειδώσει. Φόρο για πρώτη φορά θα πληρώσουν όσοι έχουν αγροτεμάχια ενώ βαρύ θα είναι το τίμημα και για εκείνους με περιουσία άνω των 300.000 ευρώ. Απαλλαγή από την καταπολή του φόρου θα έχουν όσοι αποδείξουν πως βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία. Ο Ευάγγελο Βενιζέλο, μιλώντα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, επέμεινε στι κόκκινε γραμμέ για τον φόρο ακινήτων αλλά και για του πληστηριασμού. Είναι εύκολο να ορίσει νομοθετικά τι σημαίνει αυτό, πρώτη κατοικία του φτωχού και μεσαίου οικοκυριού, ώστε να εξαιρέσει αυτού οι οποίοι κρύβονται επιτηδίω πίσω από τον πολίτη που αγωνίζεται να επιβιώσει. Βαρύ ήταν το κλίμα πάντω κατά τη διάρκεια τη συζήτηση του προπολογισμού, καθώ βουλευτέ τη συγκυβέρνηση ζήτησαν να χαμηλώσει και άλλο ο φόρο για τα κινητά και να παραμείνουν στον πάγο οι πληστηριασμοί πρώτη κατοικία. Να τώρα και σε μια καλή είδηση του συνταξιούχου.